Μέλη οργανώσεων που εναντιώνονται στους πληστηριασμούς έχουν εισβάλει μέσα στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας και φωνάζουν συνθήματα κατά των συμβολαιογράφων. Οι συμβολαιογράφοι υποστηρίζουν πως έχουν πάρει ειδική άδεια από την Ένωσή τους, η οποία έχει αποφασίσει την αποχή από πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας και πρόκειται να πληστηριάσουν περιουσία οφειλέτη με τη σύμφωνη γνώμη του. Οι διαμαρτυρόμενοι όμως δεν αφήνουν να πραγματοποιηθεί κανένας πληστηριασμός και μάλιστα κυνηγούν μέχρι την έξοδο όποιον ενδιαφερόμενο επιχείρησε να καταθέσει προσφορά. 13 πληστηριασμοί ήταν προγραμματισμένοι να γίνουν σήμερα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, κανένας ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε μετά την παρέμβαση των πολιτών. Όχι μόνο την πρώτη κατοικία, όχι αυτή την παγίδα που μας λένε. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε, οφείλουμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας και τη δημόσια και την ιδιωτική. Και στο Περιστέρι, ακτιβιστές έκλεισαν την είσοδο του Ειρηνοδικείου, αποτρέποντας την διενέργεια οποιοδήποτε πληστηριασμού. Κανένα συμβολαιογράφος άλλωστε δεν εμφανίστηκε. Σύμφωνα με το πινάκιο του Ειρηνοδικείου πάντως, επρόκειτο να πληστηριαστεί πρώτη κατοικία οικογένειας που είχε πάρει προετών δάνειο ύψους 30.000 ευρώ από τράπεζα με έδρα την Ισπανία. Για 22.000 βγαίνει ένα σπίτι, πρώτη κατοικία στο πληστηριασμό. Αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε, πρώτη και μοναδική κατοικία, αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε είναι τραγικό. Δύο διαμερίσματα και μια αποθήκη επρόκειτο να βγουν σε πληστηριασμό στη Θεσσαλονίκη. Η διαμαρτυρία ωστόσο των λεγόμενων συλλογικοτήτων ανέβαλαν τους πληστηριασμούς για τον επόμενο μήνα. Έχουμε απέναντί μας μια πολιτική της κυβέρνησης που παρά την υποτιθέμενη δέσμευσή της δεν προχωρά σε καμιά νομοθετική πρωτοβουλία για πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. Η ένταση παντός που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των οργανώσεων κατά των πληστηριασμών και της Προέδρου των Συμβολιογράφων της Θεσσαλονίκης κλιμακώνεται επικίνδυνα. Άγνωστοι έγραψαν συνθήματα στην είσοδο της πολυκατοικίας και του γραφείου της κυρίας Μπιλίση, με την αντιεξουσιαστική ομάδα Μαύρο και Κόκκινο να αναλαμβάνει την ευθύνη για το περιστατικό. Στο δικαστικό μεγάρο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε και η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Χρυσούλα Γιαταγάνα, η οποία κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πληστηριασμό, αφού έχει να πληρώσει δόσεις 2 ετών. Για να πάει κάποιος στο νόμο Κατσέλη, θέλει τουλάχιστον 1.000 ευρώ, γιατί είναι πολλά τα έξοδα και θα πληρώσει και το δικηγόρο του φυσικά. Επομένως, πολλοί δεν μπορούν να πάνε και φτάνουν οι κατοικίες τους να εκπληστηριάζονται. Οι διαμαρτυρόμενοι έδωσαν εκ νέου ραντεβού στα ειρηνοδικεία όλης της χώρας την επόμενη Τετάρτη.